Ανησυχητική είναι για πολλούς η στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας τον τελευταίο καιρό στον εμφύλιο της Συρίας, δημιουργώντας φοβίες ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η Ρωσία έχει θέσει νέα δεδομένα στις διεθνείς γεωστρατηγικές ισορροπίες, προκειμένου να αυξήσει το κύρος της σε διεθνές επίπεδο σε μια περιοχή που είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Μάλιστα, μετά την πρόσφατη και προκλητική κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την Τουρκία, η ρωσική Δούμα δεν θα διστάσει να ζητήσει από την Τουρκία ως αποζημίωση να δοθεί στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως. Μια κίνηση που φαίνεται να αναζωπηρώνει τις διάφορες προφητείες που υπόθηκαν κατά καιρούς από γέροντες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τι από όλα αυτά ισχύει, ποιο είναι το μέλλον της εξέλιξης αυτής, ποια η αλήθεια για τις προφητείες και κατά πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Ναι, για τις προφητείες, μύθοι και πραγματικότητες, μιας και όλα τα μέσα πραγματικά πήραν φωτιά σχετικά με το τι είπε ο Άγιος Παΐσιος, σχετικά με το τι δεν είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Και να καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα την Αρετή Δημοσθένους, ισλαμολόγο, θρησκεολόγο. Καλησπέρα σας. Και να πάμε στο Γέροντα Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη, που τον φιλοξενούμε μέσω Skype. Γέροντα μου, να σας δούμε λίγο. Καλησπέρα σας. Την ευλογία σας να έχουμε. Του Κυρίου και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, πριν πάμε και στο βιβλίο το πολύ έτσι σημαντικό που έχετε γράψει γύρω από τον Αντίχριστο και στις προφητείες, η Αρετή Δημοσθένους μου μετέφερε μία πληροφορία που δεν την είχα υπόψη μου, και να το πούμε στον Γέροντα, κυρία Δημοσθένους. Ναι, για αυτό το θαύμα που έγινε στο Λονδίνο, αν μπορεί να μας το πει. Ναι. Ευλογείτε, Γέροντα. Τα σέβη μου. Ο Κύριος, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και γράφτηκε, όπως με πληροφορεί η κυρία Δημοσθένους, ότι πήγατε να επισκεφθείτε ασθενή στο Λονδίνο. Και η νοσοκόμα, το λέω πώς ακούστηκε και θα μας διορθώσετε, είπε, μα είναι ήδη ένας ιερέας, είστε τρεις. Όχι, λέτε εσείς, είμαστε δύο. Όχι, είστε τρεις. Και μπαίνετε μέσα και το αφήνω να το πείτε εσείς με δικά σας λόγια, γιατί μπορεί να είναι και φημολογίες. Καλύτερα τα ακούσουμε από εσάς που ήσασταν εκεί και βιώσατε αυτό το πολύ έτσι, με αυτή την πολύ μεγάλη ευλογία. Είχα πάει στο Μπίρμιγχαμ της Αγγλίας και εκεί εφιλοξενούμε από την ενορία κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Ανδρέα, όπου είναι επιμέριος ο κατοίκος μας. Εκεί λοιπόν είχα μαζί το πετραχύλι του Αγίου Φιλουμένου, του Ιερομάρτυρος από το φρέατος του Ιακώβου. Επαναλαμβάνω, υπεπεπεύει η φωνή μου. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να πούμε μέσα στο νοσοκομείο, στο Queen Elizabeth, εγώ και ο ιερέας κρατούσα τη λειψανοθήκη που είχε μέσα το πετραχύλι του Αγίου Φιλουμένου. Το νέο ότι κρατώντας το πετραχύλι και με δίπλα με τον άλλον τον ιερέα, μας λέει η νοσοκόμα ότι δεν μπορείτε να εισέλθετε τρεις μέσα στο δωμάτιο της ασθενούς. Λέει ο ιερεύς, γιατί μιλάγανε αγγλικά εκεί, εγώ άκουγα, λέει δεν είμαστε τρεις, είμαι εγώ και ο πάτερ. Και απαντάει εκεί, λέει με έναν τρόπο έτσι ανοίγω αγριωμένο, ότι ή με κοροϊδεύεστε και είστε ασεβείς, είστε τρεις και σας βλέπω. Λοιπόν, όχι, είμαστε δύο. Γυρίζει και του λέω, τι λέει αυτή, του λέω έτσι εκνευρισμένη. Λοιπόν, μας λέει ότι είμαστε τρεις. Και εγώ ζήτησα να έρθει προϊσταμένη, γιατί δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα. Έρχεται τότε η προϊσταμένη και του λέω, προχώρα και κάνει το κορόιδο. Μας βλέπει τρεις και μαζί μας είναι και ο Άγιος Φιλούμενος. Είμαστε εγώ, εσύ πατρικόσμα, και βλέπει και τον Άγιο Φιλούμενο. Αυτή φυσικά ήταν μια αγγλίδα
νοσοκόμος, ούτε ξέρω τι θρησκευμα ήταν, ούτε διαδικασία. Το ζήτημα ήταν ότι από τρεις, όταν ήρθε η προσταμένη, μας είδε δύο και μας είπε περάστε. Αυτό ήταν. Και φυσικά η εγχείρηση πέτυχε πάρα πολύ καλά που έκανε η γυναίκα. Το δε πετραχύλι, την ώρα που μπήκαμε μέσα, στο δωμάτιό της αρχίσε να βοδιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ βοδιάζει. Άρα σας έβλεπε τρεις η μία προϊσταμένη, έτσι. Ήρθε. Ναι. Αυτό ήτανε και πάει πολύ καλά η γυναίκα. Δηλαδή με λίγα λόγια εκείνη έβλεπε εμένα, τον πατέρα Κοσμά και τον Άγιο Φιλού. Ναι. Είχανε και μάλιστα κάτω στα Ιεροσόλυμα που είχα πάει προσφάτως. Εκεί ο πάτερ που επίσκεται στο πρέα του Ιακώβ μας έχει πει ότι επανειλημμένα υπάρχουν εμφανίσεις. Αχ, γέροντά μου, υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Μισό λεπτό. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Αν μπορείτε, είναι η γραμμή ή ο τρόπος που μιλάει ο γέροντας. Υπάρχει. Ωραία, συνεχίστε και. Δεν ξέρω αν συμβαίνει. Ακούω διακεκομένη και εγώ τη γραμμή μου. Ναι, αυτό είναι. Έχουμε πρόβλημα λίγο με τη γραμμή. Ίσως, αν συνεχίσει αυτό το πρόβλημα, να σας έχουμε τηλεφωνικός. Συνεχίστε ωραία, να μιλάτε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτή η γυναίκα, η νοσοκόμος, είδε τον Άγιο Φιλούμενο, ενώ εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι. Ενώ έβλεπε τρεις συνέχους. Μιλήσατε πάλι μετά μαζί της ή τίποτα. Μιλήσατε μαζί όταν της. Όχι. Όταν βγήκαμε δεν ήταν καν στη θέση της. Ναι. Δεν ήταν. Είχε αλλάξει βάρδια. Μάλιστα. Λοιπόν. Να είναι έτσι μεγάλη χαρά σήμερα. Έχουμε αυτό το θέμα που είναι μύθοι ή πραγματικότητες ή και άλλα μύθοι, άλλοι πραγματικότητες σχετικά με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας και μέχρι και τουρκικές εφημερίδες έγραψαν για αυτές τις προφητείες. Να έχουμε έτσι μια πρώτη θέση από εσάς. Και βεβαίως θα έχουμε εδώ και τη συζήτηση με την δόκτωρα Δημοσθένους, τα τηλεφωνήματα του κόσμου και θα γίνεται μια συζήτηση. Ναι, θα ήθελα να πω το εξής, ότι εκείνο που πρέπει να γνωρίσουμε είναι το εξής, ότι την Ορθόδοξη Θεολογία, ξέρετε, υπάρχουν πολλές φορές πράγματα παρατραβηγμένα. Δηλαδή, κάποια τα οποία είπαν κάποιοι γεροντάτες, αλλά και αν είπαν κάτι ή κάποια γνώμη, πολλές φορές δεν σημαίνει ότι προφητεύουν. Ότι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι προφητεύουν. Εάν Άλυση. Δηλαδή κάποιος, ο πατήρ Παΐσιος, εγώ που τον είχα γνωρίσει, επανειλημμένος όπως και το γέροντα Πορφύριο, το γέροντα Πορφύριο πολύ περισσότερο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο πατήρ Παΐσιος χαριτολογούσε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή έτυχα μπροστά σε αξιωματικό που του είπε «Τι βαθμό φέρνεις εσύ, Παλκάρ?» Λέει «Ανθιπολοχαγός». «Άντε, θα είσαι πρώτος που θα μπεις μες στην πόλη». Ναι. Αυτό συνταξιοδοτήθηκε, έχει βγει τώρα σε σύνταξη ο άνθρωπος, είναι απόστρατος κτλ. Φυσικά δεν πήραμε καμία πόλη, δεν πήραμε καμία. Αλλά δι' αυτού του τρόπου ο Παΐσιος ενεθάρρυνε τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν όταν του ανοίγαν θέματα για την πόλη, ότι έβλεπε και είχε και ο ίδιος το πόθο σαν μικρασιάτης να πάρουν από την Καπαδοκία. Δεν σημαίνει έτσι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έλεγε ήταν και ναι. Γιατί εγώ τον χώρισα και σας είπα να υπολογούσε. Ναι. Και γι' αυτό αν ανοίξετε βιβλία και της Ουρωτής και βιβλία ανθρώπου που ζήσαν κοντά του, όλο αυτό που κυκλοφορεί στο ίντερνετ δεν υπάρχουν πουθενά μέσα. Τώρα, ό,τι γίνεται, το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Ναι, είναι γι' αυτό που γίνεται αυτό το πρόγραμμα, άλλωστε. Αυτό έχει γίνει πλέον σε ένα σενάριο χωρίς να ισχύει. Και εις βάρος του Αγίου. Έτσι. Από την άλλη. Γιατί κάποια πράγματα από αυτά σίγουρα δεν θα επαληθευτούν. Δεν θα. Σίγουρα δεν θα επαληθευτούν. Αυτό δεν είναι δικά του. Αυτό δεν είναι. Ή όταν τα είπε χαριτολογώντας,
ή ζητώντας, όπως και μια φορά έρχεται και πήγαινε καν σε αρχιμαντρίτης. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να σας έχουμε τηλεφωνικώς, ας έχουμε την εικόνα. Όπως θέλετε. Να παρακαλέσουμε τον παραγωγό μας να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικώς. Άλλωστε μπορούμε να έχουμε την εικόνα και αν έχουμε καλύτερη μετά σύνδεση θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη έχουμε και ένα πολύ έτσι σημαντικό έργο, κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο από τον ίδιο γέροντα, τον γέροντα αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατζόντι, όπου θα μας πει τώρα όλα αυτά που παρακολουθούμε και γίνονται, πώς το είδε και πώς το συνέγραψε με τα δικά του, με τις δικές του έρευνες, κυρία Δημοσθένους. Εσείς πώς το βλέπετε όλο το θέμα? Πάντως αισθανθήκαμε την ανάγκη να παρουσιάσουμε τους μύθους και τις πραγματικότητες, γιατί έγινε και πάρα πολύ μεγάλη παραποίηση, κακοποίηση έως του Αγίου Παϊσίου, και μετά από αυτό το πολύ έτσι μεγάλο που ζήτησε ο Πούτιν την Αγία Σοφία στο Πατριαρχείο, ότι δεν είναι μνημείο, είναι ναός. Λοιπόν, πήραν φτερά. Ναι, μα και ο κύριος Λαυρόφ είπε για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ότι δεν μπορούν ή δεν τολμούν να κάνουν οι πολιτικοί μας λόγω του ότι δεν έχουμε τόσο δυνατή αεράμινα. Το κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Βέβαια, θα ήθελα, κυρία Μιχαλίδου, έτσι αρχικά να πω ότι ο Θεός, ο οποίος είναι φως, και στο πιστεύω λέμε φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, και δεν είναι τροχονόμος να διορθώνει τα λάθη μας, αλλά προστατεύει τον άνθρωπο όπως φανταζόμαστε ένα πουλί, αυτό το γήπα, το λίγο άγριο πουλί, μεγάλο πουλί. Όταν λοιπόν το θηλυκό έχει τα αυγά και μετά από τα αυγά είναι τα νεογνά, κάθεται από πάνω και τα προστατεύει. Σε κάποια στιγμή γίνεται κάτι και θεωρεί ότι δεν πρέπει να τα προστατέψει και έρχεται ο αέρας και τα ρίχνει κάτω και ψοφάνε. Δεν είναι η μαμά γήπας που ρίχνει κάτω τα παιδάκια της ουσιαστικά, τα νεογνά και ψοφάνε. Είναι ο αέρας ή χιονοθεί, αλλά απλά φεύγει τα φτερά της, δεν τα προστατεύει. Το ίδιο γίνεται και με το Θεό, θεολογικά. Έτσι τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος ο Καπαδόκης. Οι προφητείες τώρα, δεν υπάρχουν προφητείες μετά τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, είναι ο τελευταίος προφήτης. Υπάρχουν προρήσεις για να προστατευτεί ο άνθρωπος. Ο το λόγος ήταν προρήση ή αυτό που... Ήταν προορατικός, ναι. Οι προρήσεις του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Γιατί υπάρχουν αυτές οι προρήσεις και τα προορατικά λεγόμενα? Για να δοθεί θάρρος στον άνθρωπο και να αποκτήσει κουράγιο για τη ζωή. Ήδη ξέρουμε σήμερα πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι έχουν κατάθλιψη, πόσοι στενοχωριάνονται. Φανταστήκατε να ξέραν ότι θα έπεφτε, θα γινόταν το μνημόνιο, θα μπαίναμε σε μνημόνιο και θα χάναν τόσα λεφτά από τις τράπεζες ή προηγουμένως με το χρηματιστήριο. Οι άνθρωποι θα αυτοκτονούσαν. Βέβαια θα μου πείτε, αν τα έλεγε κάποιος γέροντας, ίσως να πουλούσαν τις μετοχές τους ή ίσως να βγάζαν τα λεφτά να μην τα χάσουν. Αυτό το ρόλο έχει η πρόρηση, να προστατεύσει τον άνθρωπο και να του δώσει κουράγιο. Με καμία δύναμη δεν έχει τη λειτουργικότητα ότι πρέπει να επαναπαύεται ένα ολόκληρο έθνος και να μην έχει δυνατή άμυνα και να τα περιμένει ότι θα έρθουν από μια άλλη χώρα όλα έτοιμα. Αυτό δεν γίνεται. Είναι όπως κάθεσαι να γράψεις ένα βιβλίο και κάποιος σου λέει θα το αντιγράψεις από κάπου. Μα είναι δυνατόν? Αυτό είναι κακό να το αντιγράψω. Άρα δεν πρόκειται ο Θεός να με αφήσει να κάνω τέτοιο πράγμα, ούτε εγώ ούτε το ήθος μου. Σήμερα δεν αντιγράφουν πολλοί βιβλία και τα δίνουν με το δικό τους όνομα. Τώρα χρησιμοποιώ ένα βέβαια λίγο άστοχο παράδειγμα για να δείξω και στο θέμα της άμυνας και στο θέμα της εθνικής μας συνείδησης. Γιατί πρόσφατα μου έλεγε κάποιος πανεπιστημιακός από την Αγγλία, έχει σχέση και με την αυτοσυνειδησία, μου λέει, των Ελλήνων πλέον. Περιμένουν ότι θα κατέβει η Ρωσία. Άλλαξε αυτή η αυτοσυνειδησία ότι εμείς είμαστε οι Έλληνες, οι Ελληνορθόδοξοι, οι δυνατοί, που πάντα κερδίζαμε. Σταματήσαμε τους Ιταλούς. Βοηθήσαμε στη νίκη εναντίον των Γερμανών, των Ναζιστών. Πώς είναι δυνατό σήμερα να περιμένουμε τους Ρώσους? Άλλαξε η αυτοσυνειδησία μας, μου λέει. Δεν είναι ότι άλλαξε η αυτοσυνειδησία μας. Είμαστε λίγο αδύνατοι αυτόν τον καιρό και θέλουμε μια μεγάλη δύναμη να μας βοηθήσει. Κάποιοι πατέρες λοιπόν, στην προσπάθεια τους να δώσουν κουράγιο και όραμα και όνειρο μαζί με το όραμα, όλα μαζί, ότι θα πάμε στα κατεχόμενα εδάφη μας και θα τα πάρουμε κάποτε,
και ότι η Ελλάδα θα πάει καλύτερα. Είπαν κάποια λεγόμενα τα οποία αυτές τις μέρες και αυτούς τους μήνες έχουν γίνει προϊόν μεγάλης εκμετάλλευσης. Σχετικά με την Αγία Σοφία, ασφαλώς ο κύριος Πούτιν θα έλεγε, αφού οι μουσουλμάνοι έχουν τζαμί στη Μόσχα και όχι μόνο ένα, από τη στιγμή που έχουν όχι μόνο ένα τζαμί και αυτό το επισκέπτονται Τούρκοι, οι οποίοι εργάζονται εκεί και οι Τούρκοι. Η Τουρκία ρίχνει ένα βομβαρδιστικό της Ρωσίας. Ασφαλώς θα τους έλεγε τώρα τι γίνεται με την Αγία Σοφία. Θα τους θύμιζε αυτή την μεγάλη πληγή της Ορθοδοξίας. Δεν ξέρω, έχουμε τον γέροντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, Μαρινό Γιαννάκη. Εντάξει. Να προχωρήσουμε. Σε πολύ λίγη ώρα θα είναι μαζί μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας διαβάζω τώρα η προφητεία του Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Αποκαλύπτει, λέει, στον Ανέστη Μαυροκέφαλο τα γεγονότα που θα προηγηθούν της παράδοσης της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, και ο κύριος Μαυροκέφαλος αναφέρεται έτσι με πολύ συγκεκριμένα λόγια. Ότι το ρωτάω, λέει, γέροντα, πώς θα καταλάβω εγώ ότι θα είμαστε κοντά στον πόλεμο. Όταν, λέει, θα ακούσεις την τηλεόραση, στην τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια. Να το πάλι, τα 6 μίλια, 12 μίλια. Πίσω, λέει, πόλεμος ακολουθεί. Και ποια κράτη θα συμμετέχουν, ρωτάει ο κύριος Μαυροκέφαλος. Κοίταξε, μετά την πρόκληση των Τούρκων θα κατέβουν οι Ρώσοι στα στενά. Όχι για να βοηθήσουν εμάς. Αυτοί θα έχουν άλλα συμφέροντα, αλλά χωρίς να το θέλουν θα βοηθάνε εμάς. Τότε οι Τούρκοι για να υπερασπιστούν τα στενά που είναι στρατηγική σημασία. Θα συγκεντρώσουν εκεί και άλλα στρατεύματα, λέει. Και λέει και άλλα ότι θα τετρατομηθεί η Τουρκία, θα αποδυναμωθεί, ότι διάφορα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπουν μέσα, δυναμικά η Ρωσία. Και το εξηγεί σε αυτόν τον κύριο Μαυροκέφαλο, ότι η Κωνσταντινούπολη θα επιστρέψει πίσω εκεί τώρα, εκεί. Το Βυζάντιο ήταν μια άλλη κατάσταση. Ότι θα γίνει ελληνική η Κωνσταντινούπολη. Πριν αρκετά χρόνια λέγαμε ότι, όχι μόνο εγώ, αλλά και εγώ, ότι η Κωνσταντινούπολη θα δοθεί στους Ορθοδόξους. Θυμάστε τότε που έλεγε ο Ερντογάν τον πρώτο χρόνο που εξελέγηκε πρωθυπουργός, ότι η Ευρώπη είναι ένα κλαπ των χριστιανών. Δεν είναι κλαπ ισλαμικό, έλεγε. Και γιατί να μπούμε και εκεί θα μας καταπιέζουν εμάς τους μουσουλμάνους κλπ. Προσπαθούσε να τονίσει την θρησκευτική ταυτότητα των Τούρκων. Και λέγαμε όλοι, αν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπουν σε κλαπ των χριστιανών κατά τον κύριο Ερντογάν. Άρα η Κωνσταντινούπολη θα δοθεί στους χριστιανούς, σε ένα κλαπ των χριστιανών. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα μετά από περίπου 8 χρόνια. Και υπάρχουν τοπικοί πόλεμοι στη Μέση Ανατολή. Η εμπλοκή της Ρωσίας είναι ασφαλώς για τα συμφέροντα της και όχι για τα ελληνικά συμφέροντα. Αλλά η Ρωσία, επειδή πλέον έχει πάψει να είναι ένα κράτος αθεϊστικό, όπως για παράδειγμα η Κίνα, και έχει γίνει ένα ορθόδοξο κράτος, έτσι λένε οι αρχηγοί της, και πηγαίνουν στις εκκλησίες και προσεύχονται. Και λένε και στους δυτικούς ότι είμαστε το μόνο ορθόδοξο κράτος. Άρα η αυτοσυνειδησία ως κράτος ορθόδοξο είναι εκεί. Αυτό είναι προϋπόθεση για να δώσει ο Θεός τη χάρη του. Διότι όταν ένας ηγέτης λέει «εγώ δεν αναγνωρίζω το Θεό και δεν προσεύχομαι και δεν κάνω τίποτε», πώς μετά θα ευλογήσει ο ιερέας της ενοπλές δυνάμεις? Θα μου πείτε, θα το κάνει για τον κόσμο. Ναι, αλλά έχει μεγάλη σημασία να το κάνει και ο αρχηγός του κράτους, όχι μόνο ο κόσμος. Η Ρωσία, λοιπόν, σήμερα που είναι μια ορθόδοξη χώρα με όλη της την έννοια, και οι Ρώσοι έχουν υποφέρει με την αθεία και κατάλαβαν ότι η θρησκεία είναι καλό πράγμα. Καλή ώρα και εμείς τώρα στη Γαλλία και στην Κύπρο, που βλέπουμε ότι πολλά παιδιά με ιδεολογία άθεη έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και έχουν πάει στη Συρία. Θα θέλαμε και λίγη θρησκεία. Και ο Πρωθυπουργός του Βελγίου είπε να διδάσκεται θρησκεία στα σχολεία, και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας και η Άγγελα Μέρκελ. Όλοι το λένε. Η θρησκεία βοηθά τους νέους να σταθούν και να έχουν και την θρησκευτική τους και την εθνική τους ταυτότητα. Να μην ριζοσπαστικοποιούνται και να πηγαίνουν στη Συρία ως τζιχαντιστές. Τώρα λοιπόν που η Ρωσία είναι μια ορθόδοξη χώρα και έχει βλέψεις να βοηθήσει και τους άλλους Ορθοδόξους, σε αντιπαράθεση με τον κύριο Ερντογάν που λέει θα βοηθήσει όλους τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου και όλους τους Τούρκους μουσουλμάνους, αυτές οι ελπίδες του ελληνισμού έχουν
έρθει στην επιφάνεια και ελπίζουμε. Και εγώ ήδη νιώθω πολύ ωραία με τη σκέψη ότι κάποτε όλοι αυτοί οι εχθροί μας που μας περιστοιχίζουν δεν θα είναι πλέον εχθροί μας. Ποτέ εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ ότι θα γίνει γενοκτονία και όλοι θα σκοτωθούν. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Με συγχωρείτε που το λέω αυτό. Να μην είναι εχθροί μας. Να μην είναι εχθροί μας. Ίσως κάποιοι να βαφτιστούν, ίσως κάποιοι να μας αφήσουν να είμαστε ορθόδοξοι. Να φύγει ο καθένας να πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Ναι. Είμαστε ελεύθερη κοινωνία. Όμως κάτι έτσι λίγο να το κάνουμε. Έχουμε τον Γέροντα. Μόνο κάτι. Για να το κάνουμε λίγο πιο ζωντανό. Και αν η Κωνσταντινούπολη δοθεί στα χέρια των Ελλήνων, η Ελλάδα θα μπορεί να τη διοικήσει. Λοιπόν, πάμε στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Γέροντα μου... Λοιπόν, ναι. Παρακολουθώ τη συζήτηση γιατί σας άκουγα. Δεν με ακούγατε, αλλά εγώ άκουγα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι είπατε για τις προφητείες προηγουμένως. Συμφωνώ ότι σε αυτό το οποίο συζητήσατε, ότι δεν είναι σωστό να περιμένουμε μία άλλη χώρα ότι αυτή θα μας ελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη, αυτή θα μας δώσει την πόλη, αυτή το ένα, αυτή το άλλο. Αυτό δείχνει την αδυναμία μας και πάντοτε, ξέρετε, και την περίοδο της σκλαβιάς της τουρκοκρατίας, πάντοτε περιμέναμε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει τους Έλληνες. Mm. Κάτι που ουδέποτε έγινε το ιστορικά. Mm-hmm. Εάν εμείς μόνοι μας δεν αποφασίζαμε να επαναστατήσουμε το 1821, θα ήμασταν ακόμα σκλαβωμένοι αναμένοντας τη Ρωσία να μας ελευθερώσει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ο Γέροντας Παΐσιος και για το ένα έθνος πρέπει να πάντοτε, αν θέλει να έχει ειρήνη, πρέπει να ετοιμάζεται για πόλεμο. Όποιος θέλει να έχει ειρήνη πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος. Γιατί το βλέπει ο εχθρός από τους κατασκόπους και ξέρει τη δυνατότητα μετά που έχει ένα έθνος. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε ιτοπαθείς και λέμε και η Κύπρος και η Ελλάδα από εδώ ότι δεν μπορούμε, περιμένουμε τη Ρωσία να μας τα βγάλει πέρα. Εγώ σας λέγω ότι οι Τούρκοι ήδη φοβούνται την αεροπορία μας. Είμαστε πάντως σε πολύ καλό δρόμο σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες μας. Εγώ μιλώ για την Κύπρο. Νομίζω ότι μας φοβούνται, δεν πρέπει να φοβούμεθα. Λοιπόν, δεύτερον, εδώ έχω ένα περιοδικό, δεν ξέρω αν το βλέπετε, Ορθόδοξη Μαρτυρία ονομάζεται. Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό γράφει η υπογεννητικότητα και η αύξηση των αλλοδαπών. Σας το ανοίγω. Στη σελίδα μέσα 41 είναι περιοδικό του 2001. Γράφει λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν χρειάζεται να το κοιτάμε, πείτε μας απλά τι... Απαραίτητη θεωρεί ο ΙΕ την έλευση μεταναστατών, μεταναστών, στην Ευρώπη, όπου πρέπει να φτάσουν 674 εκατομμύρια. Ο ΙΕ, άμα το διαβάσετε το άρθρο, είναι άρθρο της εφημερίδος Εστία το 2023. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρετε. 23 Μαρτίου ναι. του 2000. Ναι, ναι. Είμαστε 15 χρόνια μετά. Mm-hmm. Το είχα δημοσιεύσει τότε. Και γιατί εκφράζει αυτή την αναγκαιότητα ο ΙΕ? Γιατί λέει δεν θα μπορεί από πλευράς οικονομικής αυτό που έχουμε να βγαίνουν οι συντάξεις. Θα είναι γερασμένη η Ευρώπη, αυτό που ήδη είναι, και δεν θα συνταυτίζουν οι συντάξεις ώστε να μπορούν να καλύπτουν οι εργαζόμενοι το ΙΚΑ που λένε. Ναι, ναι. Οπότε λέει είναι απαραίτητο να έρθουν Ασιάτες να περάσουν μέσα στην Ευρώπη κατά εκατομμύρια. Αυτό μας οδηγεί, μας οδηγεί λίγο στο βιβλίο λοιπόν, σας, το χαλί για τον Αντίχριστο, έτσι. Προσέξτε με, όταν ο ΙΕ ετοιμάζει από το 2000 και δημοσιεύει στη New York Times, γιατί από εκεί το πήρε η Εστία, το 2000, ότι πρέπει να γίνει μετανάστευση 600 τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων, καταλαβαίνετε, θα περάσει μέσα στη χριστιανική Ευρώπη, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να γίνει. Άρα, μήπως είναι όλα αυτά τακτοποιημένα έτσι. Είναι, λοιπόν, είναι όλα οργανωμένα, άρα, λοιπόν. Εγώ, λοιπόν, τώρα που το δημοσίευσα αυτό στο περιοδικό, ή που γνώριζα αυτή την πληροφορία, σας ρωτώ, έλεγα σε κηρύγματα, θα γεμίσει η Ελλάδα, υπάρχει άρθρο μου, θα γεμίσει η Ελλάδα μιναρέδες και θα ανοίξει ξανά το τζαμί του Πασά στα Γιάννενα. Και μου λέγανε όλοι, Γέροντα, έχετε προγραμματικό. Δεν απαντούσε. Τους χαμογέλαγα. Λοιπόν, και τους έλεγα μετά, μα άμα διαβάσετε την Εστία,
τι έγραψε η Νέα Υόρκη, λέει ότι θα στείλουν μετανάστες κάποια στιγμή. Οπότε αφού το είχα εις γνώση μου, άνετα στο κήρυγμα μπορούσα και το έλεγα. Μετανάστες το εργάτες, έτσι, γιατί μιλούμε ότι φτωχοποιείται ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη χώρα. Αυτοί όλοι οι μετανάστες δεν θα έχουν το επίπεδο ζωής που είχαν στη χώρα τους. Έτσι, λοιπόν. Και προβατοποιείται όλο και περισσότερο ο κόσμος. Επίσης, να σας πω, το 2008 ή 7 ήταν, πέρασε από εδώ του Πρωθυπουργού τότε ο ιδιαίτερος από το μοναστήρι. Και του άνοιξα μία κουβέντα. Μου λέει, ό,τι σας πω, παρακαλώ, μην βγει το όνομά μου στον αέρα. Mm-hmm. Λέω, βεβαίως θα μου έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πείτε τα γεγονότα, πείτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα, αλλά μην πείτε ότι σας τα αποκάλυψα εγώ. Τι σας είπε? Αρχίζω λοιπόν και λέω ότι μετά το 2010 θα ανακατευθεί το σύμπαν στην Ελλάδα. Θα έρθουν μνημόνια, θα έρθει η Ερκίνο, θα έρθει το ένα, θα έρθει όλα αυτά που αυτό, γίνονται. Αυτό σας το είπε ιδιαίτερος του τότε πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα το ξαναδημοσίευσα αυτό το 2008, mm-hmm. ή 7 είναι, στο περιοδικό γράφω ότι μετά το 2010 θα ξεκινήσουν τεράστιες αλλαγές στην Ελλάδα που θα είναι πράγματα που ούτε τα διανοούμεθα. Εσάς πότε σας τα είπε, Γέροντα, ο παράδειγμα? Το 7 ή το 8. Μάλιστα. Και σε 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε το κακό, μου τηλεφωνάγανε όσοι είχαν διαβάσει το περιοδικό. Mm-hmm. Ο Γέροντας Νεκτάριος έχει προορατικό. Mm-hmm. Και τότε τους απεκάλυψα ότι δεν είχα προορατικό, αλλά κάποιος ιδιαίτερος του Καραμαλή, γιατί δεν έχει έναν ιδιαίτερο, ο κάθε mm-hmm. πρωθυπουργός τότε ήταν του Καραμαλή. Λοιπόν, γιατί ήταν ο Καραμαλής κυβερνούσε το 7 mm-hmm. και το 8, αυτό το βρίσκει κανείς. Mm-hmm. Λοιπόν, που ήταν από αυτούς που ήταν κοντά του, μου απεκάλυψε το γεγονός. Άρα οι πολιτικοί ξέραν τι ερχόταν. Εσείς τώρα μας λέτε ότι όλα... Το έμαθα και εγώ, ναι. Το ίδιο συνέβαινε με τον Παΐσιο. Δηλαδή? Πολύ στρατιωτική. Γι' αυτό ο Παΐσιος έλεγε, πολύ πολιτική πηγαίνα και του λέγανε ότι θα διαμελιστεί η Τουρκία. Mm-hmm. Επιθυμία της Αμερικής είναι αυτό. Επιθυμία του ΝΑΤΟ είναι αυτό. Δεν μπορούσε να αποκαλύψει ο Γέροντας, όπως και εγώ. Οπότε το έλεγε και προετοίμαζε την κατάσταση. Ακριβώς για να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι και να μην έχουμε αυτοκτονίες, να είμαστε έτοιμοι για ό,τι συμβεί. Άρα μερικά πράγματα, όπως μας τα λέτε, είναι σχεδιασμένα από κάποιους εγκεφάλους της διεθνούς πολιτικής. Πρώτο, το οποίο προσωπικότητες όπως ο Γέροντας Παΐσιος που τον πλησίασαν, πολιτικοί, βουλευτές, στρατιωτικοί, ανώτατοι, του εκμυστερευόντουσαν πολλά πράγματα. Ναι. Άρα πολλά από αυτά που λέει δεν είναι καν προφητείες. Mm-hmm. Είναι γνώσεις που τις είχε αποκτήσει από τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούσε να αποκαλύψει και τα έλεγε σαν να ήταν δικά του. Ξέρουμε κάτι άλλο εν όψη του τι επίκειται να συμβεί? Εδώ κοιτάτε, οπότε ως δείχνουν τα πράγματα, έτσι. Ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κάτω εκεί στη Συρία, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ σας, πάντοτε συντρέχει ο κίνδυνος, όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά, ενός τρίτου πλέον παγκοσμίου πολέμου. Είναι ολοφάνερο αυτό ότι εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση θα βαδίσουμε κάπου σε μια τέτοια πορεία. Αυτό έχει καθόλου σχέση μαζί με εκείνο το πολύ ωραίο βιβλίο σας, το Χαλί για τον Αντιχρίστο? Αυτό δεν κοιτάτε. Έχει. Διότι εδώ εγώ προσωπικά είναι ταπεινή μου άποψη αυτή, έτσι, ότι ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί όταν παρουσιαστεί, έτσι, δεν ξέρει κανείς χρόνους και ημέρες, όταν παρουσιαστεί, θα παρουσιαστεί ως σωτήρας. Ναι. Γι' αυτό λέγεται Μεσσίας. Είναι σωτήρας. Από κάπου πρέπει να σώσει την ανθρωπότητα. Από ένα λοιπόν παγκόσμιο πόλεμο που θα κινδυνεύσουν, όπως λένε, από πυρηνικά, σκεφτείτε εκείνη τη στιγμή το εβραϊκό λόμπι να παρουσιάσει κάποιον που θα δώσει λύσεις και στην οικονομία, αλλά και στην πάψη του πολέμου ενός τρίτου παγκοσμίου. Οι πάντες θα τον χειροκροτήσουν, αφού δώσει λύσεις στο Μεσανατολικό και σε όλη την περιοχή που φλέγεται, και αν μπήκε το Ιράν στον πόλεμο, η Τουρκία, το Ιράκ και όλες οι χώρες μέσα εκεί,
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν εμπλακούν όλες αυτές οι χώρες εκεί και οι Εβραίοι θελήσουν να παρουσιάσουν τον Μεσσία τους όπως λένε και αυτός δώσει τις λύσεις, βέβαια θα χειροκροτηθεί ως Μεσσίας. Τον τοποθετείτε ήδη στη ζωή αυτό τον λεγόμενο Μεσσία? Δηλαδή, κοιτάτε, έχει ήδη γεννηθεί? Επειδή η ιστορία και η Αποκάλυψη κάνει κύκλους, το ίδιο μπορούσε να έλεγε κανείς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Το ίδιο μπορεί να έλεγε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι θα παρουσιαστεί κάποιος που θα δώσει λύση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπορούμε να το πούμε μετακριβίας εάν είναι εν ζωή ναι ή όχι. Αν έχει γεννηθεί, μπορούμε όχι. Να το πούμε εάν βλέπαμε να ανεγείρεται ο ναός του Σολομώντα. Για την παγκοσμιοποίηση, ποια είναι η άποψή σας, Γέροντα? Η παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή είναι οικονομική. Από ό,τι βλέπετε, γιατί έτσι ξεκίνησε η οικονομική και τώρα πάει να γίνει πλέον να κάνουν όλους τους λαούς μία μάζα. Για ποιο σκοπό? Και όχι, διότι δεν υπάρχει ενωμένο έθνος τότε. Mm-hmm. Δηλαδή σκεφτείτε, αν γίνει αυτή τη στιγμή είναι κάποια εκατομμύρια Τούρκοι μέσα, μουσουλμάνοι συγγνώμη, μέσα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οτιδήποτε συμβεί με την Τουρκία, το έθνος δεν θα προεθεί μονιασμένο. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους μουσουλμάνους έχουν πάρει ελληνική υπηκότητα, είναι Έλληνες πλέον. Mm-hmm. Άρα και κάποια εκατομμύρια, κάποιες χιλιάδες, εκείνη την περίοδο δεν θα ταυτιστούν με εμάς τους Ορθοδόξους. Mm. Σχετικά με τους φονταμενταλιστές, ναι, τους ISIS, ποια είναι η άποψή σας? ISIS. Ο φονταμενταλισμός είναι φανατισμός. Mm-hmm. Είτε υπάρχει στο Ισλάμ, είτε υπάρχει στο Χριστιανισμό. Όπου το συναντήσουμε είναι καταδικαστέο. Η εκτίμησή σας... Ο φανατικός είναι, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, είναι παλαβός. Ναι. Δεν μπορείς να συζητήσεις σοβαρά μαζί του. Ναι, αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα από τους ISIS συγκεκριμένα? Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι βλέπουμε, αυτό πλέον είναι πάλι ένα σχέδιο το οποίο τροφοδοτήθηκε από την Αμερική για κάποιους λόγους, όπως πολλές φορές έχει συμβεί. Εγώ θεωρώ, αν επιτρέψετε μου, θα σας πω μια δική μου εκτίμηση των όλων πραγμάτων. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε. Ήμουνα προσφάτως στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, εκεί έχει κατατεθεί πλέον νομοσχέδιο επίσημα μέσα στη Βουλή του Ισραήλ, και αυτό το μάθαμε από επίσημα χείλη, να γκρεμιστεί το τέμενος του Ομάρ και στη θέση του να κτιστεί το νέος ναός του Σολομώντα. Ναι. Αυτό υπάρχει νομοσχέδιο πλέον κατετιθεμένο. Υπάρχει κουαρτέτο, υπάρχει δηλαδή μια τετραμελής επιτροπή με πρόεδρο της Αγγλίας, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ρίζες, όπως ξέρουμε και ο ίδιος το δηλώνει, ότι είναι Εβραίος και στο θρήσκευμα και στην καταγωγή, αν και είναι Άγγλος. Mm-hmm. Λοιπόν, Αγγλοεβραίος θα λέγαμε. Είναι πρόεδρος της επιτροπής αυτή. Συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Mm-hmm. Και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων του είπε ξεκάθαρα ότι εάν δεν δεις το πρόβλημα μέσα από τις γραφές, ποτέ το Μεσανατολικό δεν θα λυθεί. Από το πρόσωπο το οποίο μάθαμε εμείς τη συνέχεια των όλων πραγμάτων είναι ότι έχει κατατεθεί νομοσχέδιο, αυτό έχει μαθευτεί, αλλά όλα τα Ισλαμικά κράτη έχουν στείλει τηλεγράφημα στο Ισραήλ ότι κάνει και πειράξουν το τέμενος του Ομάρ, όλα τα Αραβικά κράτη θα χτυπήσουν το Ισραήλ. Άρα πρέπει να εξοδοθεί ο Ισλαμισμός γύρω-γύρω από το Ισραήλ. Αφού θέλουν να χτίσουν τον δικό τους ναό, τον ναό του Σολομώντος, είναι απαραίτητο να πέσει το τζαμί του τέμενος του Ομάρ. Εάν πέσει όμως τώρα, όλα τα Ισλαμικά κράτη, η Ιορδανία, Λίβανος, ό,τι Ισλάμ υπάρχει γύρω-γύρω και είναι μουσουλμάνοι, θα επιτεθούν και θα εξαφανίσουν από το χάρτη το Ισραήλ. Άρα ένα καλό σχέδιο είναι, δημιουργούμε τους τσιχατζιστές, οι οποίοι αδιακρίτως σφάζουν πληθυσμούς
Έτσι πίσω ξέρουμε ότι την Αμερική χειρίζεται άνετα και υπάρχει μεγάλη διασύνδεση με το Ισραήλ. Έτσι. Οπότε δημιουργεί και το, η Αμερική έχει αποκαλυφθεί και το έχει πει και η ίδια η Ρωσία, ο Πούτιν, ότι χρηματοδοτείται και τους βοήθησαν να δημιουργηθούν οι τσιχατσιστές. Οπότε τώρα τι γίνεται. Με αυτό το φανατικό Ισλαμισμό και η ίδια Αμερική και η Ρωσία θέλουν να εξαφανίσουν από γύρω τα Ισλαμικά κράτη και να τα αποδυναμώσουν. Εάν αποδυναμηθούν όλο το μουσουλμανικό τόξο εκεί αποδυναμωθεί, τότε άνετα χτίζεται το τέμενος, γκρεμίζεται το τέμενος και χτίζεται ο ναός του Σολομώντα. Λοιπόν, είναι η δική σας εκτίμηση, να δώσω το λόγο στην δόκτωρα Δημοσθένους, είναι Ισλαμολόγος, θρησκεολόγος. Αυτό είναι η δική μου μια εκτίμηση, ναι, το πώς θα εξελιχθεί, ναι, με τα όσα σας είπα, ακούστηκαν ότι είπε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ότι μόνο εάν δεις, του είπε του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, μόνο εάν δεις μέσα από τη Βίβλο την κατάσταση, θα μπορέσεις να βγάλεις κάποιες αποφάσεις. Θέλει κάποια σημεία να θίξει η δόκτωρ Δημοσθένου σε σχέση με όσα είπατε, και αμέσως μετά θα βάλουμε τηλεφωνήματα για να θέσουν τις απορίες τους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες. Παρακαλώ. Μπορείτε να μιλήσετε με τον Γέροντα, σας ακούει. Είναι γεγονός ότι έχουμε λίγους που μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά τα πολιτικά γεγονότα και να κάνουν πολιτική ανάλυση που να φαίνεται και ως πρόρηση. Δηλαδή, όπως έχει πει σωστά ο Γέροντας, από πληροφορίες που είχε, κατάλαβε την επικαιρότητα και το τι μέλλειν γενέστε. Αυτό το πράγμα δεν είναι προφητεία, είναι ερμηνεία. Έτσι, των πραγμάτων. Ναι. Και όταν σπουδάζει. Το έκανε και ο Γέροντας Παΐσιος. Ναι, ναι, συμφωνώ και πολύ Γέροντας. Πολλές φορές. Ναι. Το άλλο που ήθελα να πω είναι και όταν σπουδάζουμε πολιτικές επιστήμες, αλλά και όταν σπουδάζουμε Ισλάμ, για να αναλύσουμε το Ισλάμ, όσοι δεν είμαστε μουσουλμάνοι, γιατί όσοι είναι μουσουλμάνοι το θεωρούν πολύ ιερό το Κοράνι και τις Χαντίθ, οπότε δεν επιδέχεται ερμηνεία με την έννοια της αμφισβήτησης. Όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι, κάνουμε πολιτική ανάλυση. Δηλαδή, τι λέει, όταν λέει το Ισλάμ θα κυριαρχήσει, αλλά δεν θα κυριαρχηθεί ποτέ. Μέχρι το τέλος του κόσμου όλοι θα είναι μουσουλμάνοι, λέει μία Χαντίθ. Αυτό το πράγμα τώρα, ένας πολιτικός ο οποίος δεν είναι μουσουλμάνος ή και ένας μουσουλμάνος ο οποίος δεν είναι πιστός, πολύ πιστός, δεν είναι φουνταμενταλιστής, κοιτάζει να δει πώς είναι τα πολιτικά γεγονότα, τι θα γίνει, πού κολλά, πού χωρεί αυτό το πράγμα. Αυτό που χρειάζεται και η Ευρώπη αλλά και ο Ελληνισμός σήμερα είναι οι ηγέτες που να είναι εμπνευσμένοι και να έχουν όραμα. Με άλλα λόγια, το όραμα είναι η ανάλυση σωστή των πραγμάτων. Οι γέροντες, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Οι γέροντες και η Εκκλησία βοηθούν αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων για το καλό του γένους και του έθνους. Δεν ξέρω αν με ακούσατε, Γέροντα, προηγουμένως που είπα δεν θα ήθελα να γίνει μια γενοκτονία. Δηλαδή, πολύ σωστά, ναι, συμφωνώ. Μακάρι όλοι να βαφτιστούν. Ήδη και στην Τουρκία σε πάρα πολλές ενορίες γεμίζουν οι εκκλησίες οι Ορθόδοξες με Τούρκους. Μέχρι τώρα και ήταν κρυπτό. Και να σταματήσουμε αυτό το να θέλουμε ο ένας να φέρει μαζί του στη θρησκεία του τον άλλο, στη μισή του τον άλλο. Καθένας επιλέγει ελεύθερα. Συμφωνώ, αλλά αφού λέτε να μιλάμε για προφητείες, κυρία Μιχαλίδου, και οι προφητείες λένε ότι θα γίνει το 1/3 χριστιανοί. Γι' αυτό το τονίζω. Είχα την αίσθηση ότι ακυρώσαμε το θέμα της προφητείας. Όχι, η προφητεία του Αγίου Κοσμάτου, η πρόρηση του Αγίου Κοσμάτου, αλλά και κάποιον άλλων πολύ πιο αρχαίων από τους νυν γέροντες, λένε ότι το 1/3 θα βαφτιστεί της Τουρκίας. Γι' αυτό το είπα εγώ. Εγώ έλεγα στο ότι μέχρι τον προφήτη Ιωάννη και ως εκεί. Μετά ότι λέχθηκε δεν είναι, δεν πιάνεται. Όχι, απλά λέμε ότι κάποτε οι γέροντες κάνουν ερμηνεία των πραγμάτων και μπορεί να το έχουν πει, όπως έχει πει ο Πάτερ Νεκτάριος, χαριτολογώντας. Ήδη και τότε που ήταν κλειστά τα οδοφράγματα, ένας γέροντας στην Κύπρο, Πάτερ Νεκτάριε, είχε πει σε κεριμιώτες πρόσφυγες ότι θα ανοίξουν τα οδοφράγματα. Ξέρετε, ήταν κλειστά, δεν μπορούσαμε να πάμε στα κατεχόμενα. Και μου το είπε κάποιος κεριμιώτης. Και εγώ του απάντησα με πολύ άσχημο τρόπο. Λέω, άστα αυτά, πώς θα ανοίξουν τα δοφράγματα, έχουν τόσο στρατό, αποκλείεται. Και τον προσέβαλα λίγο. Και μετά μου λέει αυτός ο Κεριγνιώτης, ήταν 80 χρονών άνθρωπος, μου λέει, μα το είπε κι άλλος γέροντας στην Κύπρο, θα ανοίξουν, παιδί μου, δεν πιστεύεις. Μετά όταν άνοιξαν,
Και πήγαν οι πρόσφυγες, αλλά πήγαν, είδαν τα σπίτια τους και γύρισαν. Δεν πήγαν να μείνουν όπως εγώ κατάλαβα, κυρία Μιχαηλίδου. Mm. Πήγα σε αυτούς τους γέροντες στην Κύπρο και τους ρώτησα, λέω, τι λέτε, τι νιώθετε. Και μου είπε ο ένας, έρχονταν λέει ηλικιωμένοι και κλαίγαν ότι δεν είδαν τα σπίτια τους και ότι θα πεθάνουν χωρίς να δουν την κατεχόμενη τους πατρίδα. Mm. Και προσευχόμουν και μου ήρθε έτσι μια φώτιση ότι θα πάνε στα σπίτια τους. Δεν ήξερα αν θα πάνε και θα μείνουν, αν θα λυθεί το Κυπριακό. Πρόρηση λέγεται. Ναι. Και μόνο από αυτό, και χωρίς δηλαδή να αισθανόταν κάτι, αυτό έπρεπε να απαντήσει. Όταν σου έρχεται ο άλλος απελπισμένος, ο γέροντας Παΐσιος, ξέρετε, πίστευε, επειδή είχα μιλήσει πολλές φορές για το θέμα του Αντιχρίστου μαζί του. Ναι, ναι. Διότι το βιβλίο περί Αντιχρίστου, ο γέροντας Παΐσιος ομίλησε περί Αντιχρίστου το 1986. Mm-hmm. Mm-hmm. Εγώ είχα γράψει το βιβλίο το 1983. Mm-hmm. Οπότε όταν το πρωτοσυνάντησα το είχε ήδη διαβάσει και μου είπε και το εξής, ότι στο Κουτλουμούσι εκεί που ήταν κοντά η Παναγούδα που έμενε, το σπίτι που έμενε, το κελάκι του, τον επισκέφθηκε, είχε πάει μάλλον ο ίδιος είχε πάει στη Μονή Κουτλουμουσίου και έλεγε στους πατέρες, από ό,τι βλέπω πατέρες, πολύ σύντομα θα προλάβετε εσείς οι νεαροί μάλλον τον Αντίχριστο, εάν εξελιχθούν έτσι γρήγορα τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε έγινε μια αναστάτωση με τη Μονή Κουτλουμουσίου και ο κόσμος εκεί και τα λοιπά λέγαν όλοι έρχεται ο Αντίχριστος. Οπότε μετά το απόγευμα φτάνει και κάποιος ο οποίος ήταν ψυχοπαθής. Μόλις ακούει ότι θα γίνει έρχεται ο Αντίχριστος, τρέχει γρήγορα και πηγαίνει, γιατί δεν ήταν 5 λεπτά, ήταν με τα πόδια, το κελάκι από τη Μονή Κουτλουμουσίου τρέχει στο γέροντα Παΐσιο. Του λέει, γέροντα, όντως είπατε ότι έρχεται εσείς ο Αντίχριστος και ότι οι νέοι μπορεί να τον προλάβουν? Ο γέροντας, διακριτικός όπως ήταν, γιατί πάνω και από την προώθηση είναι η διάκριση, αντελήφθηκε αμέσως από την όλη του συμπεριφορά ότι ήταν ψυχοπαθής. Του λέει, τι έχεις και μέσα στη σακούλα, και κράταγε μια σακούλα. Λέει, τα φάρμακά μου έχω, γέροντα. Λέει, γιατί παίρνω ηρεμιστικά, παίρνω εκείνα, παίρνω τα άλλα, 10 φάρμακα που πέ. Οπότε μόλις άκουσε έτσι ο γέροντας, του λέει, όχι βρε άνθρωπέ μου, αυτοί οι καλόγεροι ποτέ δεν κατάλαβαν τι είπα. Δεν καταλαβαίνουν. Παιδάκι μου, ξέρεις πόσο καιρό θέλει ακόμα για να έρθει ο Αντίχριστος? Εσάς τι σας είπε όμως? Οπότε γυρίζει, ναι, γυρίζει πίσω και λέει ο άρρωστος στους καλογύρους, μα δεν καταλαβαίνετε καλά. Εδώ τον ρώτησα εγώ και μου είπε ότι αργεί ο Αντίχριστος. Φεύγει ένας καλόγερος τώρα, κατεβαίνει κάτω και του λέει του γέροντα Παϊσίου. Του λέει, βρε γέροντα, το πρωί δεν μας είπες έτσι? Του λέει, εδώ κοίταξε παιδάκι μου, όντως εγώ έτσι σας είπα. Αλλά όταν μου ήρθε ο ψυχοπαθής, εάν του έλεγα, παιδάκι μου, διαισθάνομαι ότι ο Αντίχριστος θα πει, δεν θα είναι μακριά, αυτός ο άνθρωπος υπήρχε περίπτωση να πάει να αυτοκτονήσει τώρα. Άρα λοιπόν, εγώ τι έπρεπε να του πω? Γέροντα, δεν έχετε διάκριση. Γέροντα μου, αυτό το καταλάβαμε. Δηλαδή, ο γέροντας Παΐσιος, ναι, προσέξτε με, σε αυτό που είπε προηγουμένως η αδελφή μας εκεί, ότι κύριε Δημοσθένης, είπε, πως το λένε, ότι πήγε κλαίγοντας οι γέροντες, δεν θα ξαναδούμε τα σπίτια μας. Ναι. Και σε μένα αν ερχόντουσαν κλαίγοντας, ωραία, μου απαντάτε για την προώρηση και για την προφητεία. Αλλά εκείνο που τώρα θέλω να ρωτήσω, επειδή φεύγει και ο χρόνος και έχω και δύο τηλεφωνικές, ναι, να βγάλω τώρα, είναι το εξής. Εσάς τι σας είπε για τον Αντίχριστο? Ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση η γενιά μας να τον δει. Κάτι άλλο? Δεν βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά όταν σου λέει, πιστεύω και θεωρώ ότι έρχεται σύντομα, τώρα το σύντομα όμως. Έχει... Το σύντομα μπορεί να είναι και σε 200 σύντομα. Χρόνια. Το σύντομα μπορεί να είναι και 200 χρόνια, ακριβώς. Αλλά δεν σας είπε ούτε από πού, ούτε πώς θα έρθει, ούτε αν είναι άνθρωπος, ούτε αν είναι ύλη. Ότι είναι άνθρωπος, ναι. Είναι άνθρωπος, ναι. Μάλιστα. Και ότι θα κυβερνήσει ως παγκόσμιος κυβερνήτης. Αχα. Λοιπόν, έχουμε και τρεις... Και μάλιστα τότε του είχα θέσει το θέμα, ναι, ότι θα είναι, όταν λέμε παγκόσμιος, ναι, διότι οι πατέρες λένε ότι θα κυβερνήσει την οικουμένη. Ναι. Αλλά τότε που το γράφανε, η οικουμένη
ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν ήταν μέσα η Ρωσία, η Κίνα και τα λοιπά τα άλλα κράτη, η Αμερική. Δεν υπήρχαν. Όταν λέγανε οι πατέρες οικουμένοι ότι θα είναι κυβερνήτης της οικουμένης, μήπως εννοούν μόνο την τότε γνωστή Ρωμαϊκή. Διότι αν υποταχθούν όλοι στον Αντίχριστο, τότε ποιος θα αντιδράσει. Ποιος θα αντιδράσει. Ώστε αυτό που λέει η Αποκάλυψη, ότι βλέπει εξ Ανατολών και από βορρά να κατεβαίνει ο στρατός. Άμα είναι όλοι υποτεταγμένοι, πώς θα τη 200 εκατομμύρια στρατός σας απάντησε, που λέει η Αποκάλυψη. Τι σας απάντησε. Εκεί μου είπε ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, έχουμε τρεις τηλεφωνικές. Πάμε γρήγορα να απαντήσουμε. Κυρία Ελένη. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι, να συμπληρώσω αυτά που είπα, που συζητάτε. Ακούστε να σας πω τη δική μου σκέψη, τη λογική, τη δική μου σκέψη. Και ο Αντίχριστος θα έρθει. Πότε θα έρθει, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί εξαρτάται από τον Θεό και από τον κόσμο. Αν ο κόσμος μετανοήσει, ο Κύριος θα μεταθέσει την ημερομηνία. Άρα η ημερομηνία εξαρτάται παραπάνω από εμάς. Ε, το δεχόμαστε ότι υπάρχει. Το δέχεστε εσείς. Ακούμε. Εσείς δέχεστε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Αυτό μας λέει. Δέχομαι, αλλά πότε, αυτό είναι σίγουρο, αλλά πότε θα έρθει, ούτε κανένας δεν το ξέρει πριν ο Χριστός. Ευχαριστώ, κύριε Ελένη. Μόνο ο πατέρας. Ναι, είστε σαφέστατοι. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και στον κύριο Νεόφυτο. Κύριε Νεόφυτε. Καλησπέρα σας, κυρία Ελίτα. Συγχαρητήρια. Και σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τιμοθένους και το γέροντα ταυτόχρονα. Ναι. Η Τουρκία, η Ρωσία θα επιτεθεί στην Τουρκία στρατιωτικά. Ναι ή όχι. Εντάξει, ευχαριστούμε. Βεβαίως να ξαναπούμε εδώ ότι δεν υπάρχει προφήτης, λέει. Μόνο προώρηση υπάρχει και έχουμε εξηγήσει μέχρι στιγμής. Θα προλάβω λίγο. Έχουν εξηγήσει οι καλεσμένοι μας ότι πολλές φορές αυτές οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν χαριτολογώντας. Δηλαδή για να, έτσι, ή να, για να οθήσουν, δώσουν ελπίδα. Ή να δώσουν ελπίδα κτλ. Αλλά να απαντηθεί και αυτό το ερώτημα. Κύριε Ανδρέα, εσείς. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ επειδή άκουσα σχετικά με τις προφητείες και είπε οι καλεσμένοι σας ότι θα γίνει το 1/3 των μουσουλμάνων της Τουρκίας θα βαπτιστούν. Εμένα η ανησυχία μου είναι αντιθέτως ότι εδώ με τη μεγάλη ροή του μουσουλμανικού θρησκείου στην Ευρώπη και με την υπεργεννητικότητα των ανθρώπων αυτών και την υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων, διερωτούμε εγώ τα επόμενα 20 με 30 χρόνια εάν θα υπερισχύσει το μουσουλμανικό στοιχείο σε ολόκληρη την Ευρώπη και μετά οι αυτόχθονες Γερμανοί ή οτιδήποτε άλλο Γάλλοι, βλέποντας τον κίνδυνο να έχουμε έναν δεύτερο γεγονός ότι έγινε το τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο με τον Ναζί που εξολόθεψαν 6 εκατομμύρια Εβραίους φοβούμενοι ότι το εβραϊκό στοιχείο είναι κρατούσε και την οικονομία και την πολιτική στα χέρια του. Μήπως θα γίνει τώρα το ίδιο, θα έχουμε μια γενοκτονία από τους αυτόχθονες Ευρωπαίους ενάντια στο μουσουλμανικό στοιχείο, νομίζοντας ή βλέποντας ότι κινδυνεύει το χριστιανικό στοιχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ θα πω απλά ότι οι θρησκείες τελικά αντί να κάνουν καλό, κάνουν κακό. Όχι, βέβαια. Είναι η εκμετάλλευση του θρησκευτικού συναισθήματος των ανθρώπων. Η θρησκεία δίνει όραμα, δίνει ελπίδα. Δεν θα έπρεπε να καταλήγει σε πολέμους. Όχι, δεν καταλήγει. Μα ήδη όσοι είναι άρρωστοι, αν 100 άνθρωποι είναι άρρωστοι και πιστεύουν στο Θεό, αποθεραπεύονται κάπου 65% πιο εύκολα. Η πίστη στο Θεό βοηθά ακόμη και στη θεραπεία. Όχι, δεν μιλώ για την πίστη, μιλώ για αυτού του είδους το φαντασμό. Ναι, όχι, στο ερώτημα τι κάνει η θρησκεία. Δεν μπορεί να γίνει μια γενοκτονία εκ μέρους της Ευρώπης από την Ευρώπη στους μουσουλμάνους. Διότι όπως είπε και ο Γέροντας προηγουμένως, τα Ηνωμένα Έθνη είπε, θέλαν αυτή την μετακίνηση πληθυσμών για να υπάρχουν εργατικά χέρια. Μα και η Άγγελα Μέρκελ το είπε, αφού έχουν υπογεννητικότητα. Αλλά ήταν σχεδιασμένο να συμβεί. Μάλλον. Συνηγορείτε και εσείς αυτό που είπε ο Γέροντας. Μάλλον ήταν σχεδιασμένο. Βέβαια, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γέροντας και ποια είμαι εγώ να αναιρέσω αυτά που λέει ο Γέροντας. Απλά
Η δική μου μικρή σκέψη είναι ότι όσο και αν σχεδιάζουν κάποιοι, οι λαοί έχουν εθνικές ταυτότητες χωρίς φανατισμό και πίστη, μαζί με την πίστη και την εθνική ταυτότητα και την οργάνωση των επιμέρους κρατών, μπορούν να αντισταθούν στην παγκοσμιοποίηση, η οποία, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, είναι μια καταιγίδα. Από την καταιγίδα πρέπει να προστατευτούμε. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην καταιγίδα με την έννοια ότι θα εξαλείψουμε την πιθανότητα να υπάρχει καταιγίδα. Αναφορικά με το τέμενος του ΟΜΑΡ, υπάρχει και μία σαν προφητεία στις Ιουδαϊκές Πού γραφές. Πού βρίσκεται τώρα αυτό το τέμενος? Το τέμενος του ΟΜΑΡ είναι στο όρος του ναού. Είναι εκεί που ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος ναός του Σολομώντος. Πού δηλαδή, Ισραήλ? Βέβαια, στα Ιεροσόλυμα. Είναι δίπλα από το τέμενος Αλάκτσα. Πάνω από το τείχος των Δακρύων, εκεί που πηγαίνουν. Ευχαριστώ που ρωτάτε, γιατί ίσως αρκετοί τηλεθεατές δεν ξέρουν. Πάνω από το τείχος των Δακρύων, εκεί που πάνε οι Ιουδαίοι και χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο και κλαίνε για το λόγο ότι πάρα πολλά χρόνια ήταν αποκλεισμένοι και δεν μπορούσαν να μπουν να προσευχηθούν, διότι μετά τη Σταύρωση του Χριστού έγιναν πάρα πολλοί πολέμοι, μετά πήγαν οι Σταυροφόροι, μετά οι Μουσουλμάνοι, οπότε δεν μπορούσαν να προσευχηθούν. Εκεί λοιπόν, ενώ από κάτω έχουμε το τείχος των Δακρύων και από πάνω έχουμε το τέμενος Αλάκτσα, λίγο πιο εκεί είναι το τέμενος Ομάρ. Εκεί λοιπόν στο τέμενος Ομάρ, στο όρος του ναού, κάτω από τη μικρή Θεοτόκο, όσοι πηγαίνουν συχνά στα Ιεροσόλυμα, και λίγο πάνω, είναι πολύ κοντά στη Γεθσημανή. Εκεί λοιπόν οι Εβραίοι θέλουν να χτίσουν τον τελευταίο ναό του Σολομώντος. Υπάρχουν πολλές συνωσιομολογικές σκέψεις και εκφράσεις ότι τάχα θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος και θα πέσει και θα χτίσουν overnight, μέσα σε μια νύχτα, τον ναό τους. Το ότι το έχουν κάνει νομοσχέδιο, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι πηγή πολέμου και μεγάλου πολέμου, όχι συμβατικού και ασύμβατου, αλλά και υβριδικού πολέμου. Οι μουσουλμάνοι ανά τον κόσμο είναι πάρα πολλοί. Και ναι, το θέμα της Ιερουσαλήμ είναι θέμα θρησκευτικό, δεν είναι θέμα πολιτικό. Ακόμα. Είναι και θρησκευτικό, ακόμα, γιατί είναι εκεί που οι μουσουλμάνοι λένε ότι είναι ο τόπος από τον οποίο πήγε ο Μωάμεθ, ο προφήτης στον ουρανό, και πήρε την αποκάλυψη του Κορανίου. Λένε ότι εκεί θυσίασε ο προφήτης Αβραάμ, ο οποίος είναι κοινός προφήτης και για τον Ιουδαϊσμό και για τον Χριστιανισμό και για τον Ισλάμ. Συγγνώμη. Η δεύτερη Μέκα. Ναι, είναι σαν δεύτερη Μέκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όμως, εμείς που δουλεύουμε για την ειρήνη και εμείς υποτίθεται που βγαίνουμε στα κανάλια και εσείς οι δημοσιογράφοι και οι γέροντες βέβαια, θέλουμε ειρήνη, δεν θέλουμε πόλεμο. Ο Θεός είναι Θεός της ειρήνης. Θα μπορούσε εκείνος ο τόπος στο όρος του ναού να ανήκει και στις τρεις κοσμοθρησκείες. Τελικά χρησιμοποιείται η θρησκεία από τους δυνατούς αυτού του κόσμου για να διαχειριστούν τις μάζες. Εγώ αυτό ασφαλώς, και τα συμφέροντα και να ελέγξουν την ενέργεια. Yeah. Αλλά το όρος του ναού στα Ιεροσόλυμα, δεν ξέρω, να μας πει και ο Γέροντας αν συμφωνεί, μπορεί να ανήκει και στις τρεις κοσμοθρησκείες. Να είναι και το τέμενος Αλάκτσα, να είναι και ένας ναός Ορθόδοξος, που δεν είναι ο ναός Ορθόδοξος. Ο Ορθόδοξος είναι λίγο μακριά, δεν είναι εκεί, και να χτιστεί και ο ναός του Σολομώντος. Δεν είναι ανάγκη να κάνουν τόσο μεγάλους πολέμους για να ελέγξουν αυτό το χώρο. Στο ερώτημα του τηλεθεατή, και να τελειώσω για να δώσουμε το λόγο και στο Γέροντα, η Ρωσία, αν θα επιτεθεί στρατιωτικά, ναι ή όχι, ποιος ο ρόλος μας για να το πούμε εμάς, αφού αυτοί θα αποφασίσουν? Εάν το αποφασίσουν και είναι ανοιχτό, θα χαρούμε, γιατί θα ελευθερωθούμε από τους Τούρκους. Εάν όμως δεν το αποφασίσουν, γιατί πρόσφατα ο κύριος Πούτιν είπε δεν θα τους κάνουμε τη χαρά να τους επιτεθούμε, έτσι δεν είπε η κυρία Μιχαηλίδου, εάν δεν το αποφασίσουν να το κάνουν, εμείς έχουμε την άμυνά μας και, όπως είπε και ο Γέροντας, μπορούμε να αντισταθούμε. Βέβαια, δεν είναι τόσο απλό. Εάν υπάρχει λύση με τρόπο πολιτικό και με τρόπο ακαδημαϊκό, με συνομιλίες ή με κάτι άλλο των διαφορών μας με την Τουρκία, θα ήταν κάτι πολύ καλό. Υπάρχει όμως, τελειώνοντας, και μια άλλη έτσι μικρή πρόρηση από κάποιον γέροντα στην Ελλάδα. Μου είπε, να μην πω το όνομα του, ότι αν θα γίνουν αυτά τα γεγονότα, λέει, θα γίνουν μετά που θα φύγει ο κύριος Πούτιν και μετά που θα φύγει ο κύριος Έρντογαν. Αυτοί δουλεύουν ουσιαστικά. Θα πεθάνουν δηλαδή. Όχι, που θα φύγουν από την εξουσία, όχι όταν θα πεθάνουν. Διότι τόσο ένας όσο και ο άλλος προσπαθούν να διατηρηθούν οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και οι πολιτικές ισορροπίες. Μάλιστα. Γέροντα, εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε σε όσα μας είπε? Επί του θέματος έχω να πω το εξής.
ότι λέει και τον τίτλο «Προφητείες, μύθοι, πραγματικότητα». Καταρχάς να πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι κάποια στιγμή ο λαός του Βορρά θα φτάσει κάτω και θα κάνει τον Αρμαγεδόνα. Θα γίνει ο Αρμαγεδόνας εκεί που υπάρχει και η περιφέρεια Αρμαγεδόν, όπως λέγεται. Πού είναι η περιφέρεια Αρμαγεδόν? Είναι κοντά στο όρος Σταβόρ. Ναι, και όλοι ο λαός του Βορρά περιγράφεται, να υποθέσω ότι είναι η Ρωσία. Λαός του Βορρά αναφέρεται στη Ρωσία, αναφέρεται, γιατί λέει και η φυλή των Ρώσων. Λοιπόν, συγγνώμη όμως, Γέροντα, συγγνώμη, ο Αρμαγεδόνας όμως είναι πριν το τέλος του κόσμου, δεν είναι έτσι, δεν είναι τώρα. Ναι, αυτό θα πω. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ναι. Έτσι, ακολουθεί αμέσως μετά η Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, και έχω να πω σε όλους όσους μας ακούνε, είτε πάρουμε την πόλη, είτε πάρουμε την Αγία Σοφιά εμείς, η επόμενη γενιά, και οτιδήποτε. Έτσι. Σας ρωτώ. Εγώ λέω, εγώ τώρα θα πάρουμε την Αγία Σοφιά ή δεν θα την πάρουμε. Τι έχει να κάνει αν εγώ πεθάνω αύριο ή απόψε το βράδυ? Ο κύριος θα με ρωτήσει αν πήρα την πόλη, αν πήρα την Αγία Σοφιά. Αυτό ήταν το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι ασχολούμεθα σαν χριστιανοί με τους γεροντάδες, αντί να τους ρωτήσουμε πώς θα κερδίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, τους λέμε εάν θα φτάσουμε στην κόκκινη μηλιά, αν θα πάρουμε την Άγκυρα, εάν το εν τρίτον των Τούρφων θα πάει μέσα στα βάθη της Ασίας, το άλλο θα βαφτιστεί, αν το άλλο... Και με μένα τι σχέση έχουν όλα αυτά? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεφεύγουμε και ασχολούμαστε με τρίχες. Ασχολούμαστε με πράγματα που ενώ δεν είναι τα σημαντικά. Ναι. Και το μέλλον, προσέξτε με, είναι στα χέρια του Θεού. Όπως είπε μια κυρία πολύ σωστά. Κυρία Ελένη. Η μετάνοια αλλάζει τις βουλές του Θεού, όπως και η αμετανοησία τις ξαναλλάζει. Και η μετάνοια αλλάζει και η αμετανοησία. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το να, όταν πλησιάζουμε ένα γέροντα, καλό είναι να μην το ρωτάμε, γέροντα, τι βλέπεις, τι θα γίνει, θα πάρουμε. Μα αν εγώ απόψε πεθάνω, τι θα ωφεληθεί, αν ελευθερωθεί ή όχι η Κύπρος? Άρα συνηγορείτε κι εσείς αυτό που λέχθηκε πριν, ότι χρησιμοποιούνται οι θρησκείες για να διαχειριστούν οι δυνατοί τις μάζες. Πάντοτε οι πολιτικοί, πάντοτε οι πολιτικοί χρησιμοποιούσαν σαν την πίστη των ανθρώπων, είτε να τους φανατίσουν, είτε για να τους να μην αντιδρούν πολλές φορές. Λοιπόν, δυστυχώς παίζονται τέτοια συμφέροντα από πίσω, και είναι αλήθεια αυτό, ότι οι πολιτικοί με διαφόρους τρόπους το κάνουν. Σήμερα βλέπουμε τους φονταμενταλιστές του αμεθανικού κράτους. Όπου τελικά εξυπηρετούνται άλλα σχέδια από πίσω. Γιατί οι λαοί και οι φυλές να ζουν με αγάπη και ειρήνη και να λατρεύουμε όλοι ειρηνικά το Θεό. Ο καθένας έχει επασπεριπτώσει όπου ευρίσκεται. Έτσι. Και όποιος θέλει, εγώ πιστεύω πράγματι ότι αν η Τουρκία αφαιθεί ελεύθερη και εκδημοκρατιστεί. Όχι μόνο το εν τρίτο, αλλά η μισή Τουρκία, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι άνθρωποι, διότι αυτοί οι περισσότεροι ήταν χριστιανοί. Είναι κρυπτοχριστιανοί. Ήτανε, αλλάξανε για να επιβιώσουν, και πιστεύω ότι εάν ξαναεκδημοκρατιστεί η Τουρκία, θα τολμήσουν να πούν ξεκάθαρα ότι είναι χριστιανοί. Λοιπόν, ήταν ανάγκη να σκοτωθούν μιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι για να πάρουμε εμείς την πόλη. Γέροντα, χτες βάλαν φωτογραφίες στο διαδίκτυο από τη διακόσμηση της Κωνσταντινούπολης. Ο διευθυντής του ζωγραφείου Λυκείου, ο κύριος Γιάννης Δεμιτσόγλου, μπορεί κάποιος να μπει να τα δει. Και σε αρκετές περιοχές έχουν διακόσμηση χριστιανική αχριστουγεννιάτικη. Όχι μόνο τον Άγιο Βασίλη ή Ελαφάκια. Έχουν και το Σταυρό, έχουν και την Φάτνη. Η Τουρκία δεν είναι ισλαμική. Η Τουρκία έχει πολύ δυναμικό χριστιανικό. Η αντιπαράθεση σε θέματα θρησκείας, η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει πλέον. Ζούμε σε μια εποχή ειρηνικής συνύπαρξης. Βέβαια αυτό θα το εκμεταλλευτούν οι οικονομικοί αρχηγοί, οι εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν
και μάλλον συντηρούν την αυτοκρατορία των τραπεζών. Υπάρχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι ο Μεσσίας των μαυροφορεμένων Ιουδαίων, τον οποίον αναμένουν, θα ξεκινήσει ως ένας peace builder, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνάπτει ειρήνη. Θα ξεκινήσει από χαμηλά και θα λέει, δεν θα είναι δηλαδή πολιτικός αρχηγός στην αρχή, και θα βοηθά τους αρχηγούς των κρατών πώς να συνάπτουν ειρήνη, ενώ θα είναι μια εποχή μικρών πολέμων, τοπικών πολλών πολέμων. Και όταν δουν την ικανότητά του να συνάπτει ειρήνη και να προτείνει σωστά σωστές λύσεις στα τοπικά προβλήματα, τότε θα τον κάνουν πολιτικό αρχηγό και τότε αυτός θα χτυπήσει τη θρησκεία. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν δεχθούμε αυτή τη συνωσιομολογία ως πιθανή, σήμερα θα πρέπει όλοι να εργαστούμε για την ειρήνη με τρόπο που πραγματικά να μην υπάρχουν πολέμοι. Αυτά πρέπει να είναι τα μηνύματα. Αυτά, ναι. Και επιπλέον, μία πρόταση, αν μου επιτρέπετε, στην ερώτηση του τηλεθεατή, μήπως γίνομαι μουσουλμάνοι. Όχι, η Ευρώπη δεν θα γίνει ποτέ ισλαμική, γιατί υπάρχουν οι τοπικές εκκλησίες, υπάρχουν οι κυβερνήσεις, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, διότι οι μουσουλμάνοι θέλουν να διαδώσουν τη θρησκεία τους και αυτό δημιουργεί αντίδραση. Έχουμε κάπου 3 εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι ήταν τελείως άθη και τώρα έχουν δηλώσει ότι ξαναπροσχωρούν στην εκκλησία και θα αρχίσουν να πληρώνουν και φόρους. Mm-hmm. Στην Γερμανία, ξέρετε, όσοι πρέπει να πληρώνουν 10% του μισθού τους κάθε μήνα στην εκκλησία, στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και στην Ευαγγελική, για να μην χρειάζονται να πληρώνουν όταν χρησιμοποιούν την εκκλησία για να κάνουν τα μυστήρια, για το γάμο, για τη βάφτιση, για την κηδεία κλπ. Και αρκετοί έχουν πει όχι, τώρα προσχωρούμε πάλι στην εκκλησία και θα πληρώνουμε φόρους, ακριβώς ως αντίδραση αυτής της απαράδεκτης ενέργειας των φουνταμενταλιστών τζιχαντιστών. Άρα, να μην φοβόμαστε ότι η Ευρώπη θα γίνει ισλαμική. Υπάρχουν πολλές χριστιανικές ελπίδες. Γέροντα, ξέρετε, το Βυζάντιο μεγαλούργησε, παρότι είχε μέσα πολλούς λαούς, πολλές φυλές. Το κοινό χαρακτηριστικό ήτανε ότι είχαν όλη την κοινή πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Και γι' αυτό μεγαλούργησε. Και ζούσαν ειρηνικά. Από τότε που αρχίνησε ο εθνικισμός μες στο Βυζάντιο, ήταν πλέον, έφτανε σε και το τέλος του μετά από λίγο. Γέροντα, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί για αυτό με τον Αντίχριστο που είπατε πριν, τι ξέρουμε για τον Αντίχριστο, δηλαδή ποιος μίλησε για τον Αντίχριστο ότι θα έρθει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη? Μιλάει ο ίδιος, καταρχάς, ο Κύριός μας. Ναι. Όταν κάποια στιγμή τον ρωτούν, οι μαθητές του απαντάνε, του λέει ότι όταν έρθει ο άλλος, ο οποίος λέει θα έρθει στο εμόν όνομα, εμένα λέει δεν με δεχτήκατε, τούτον λείψεστε. Αυτόν όμως, λέει, η ανθρωπότητα θα τον δεχτεί. Mm-hmm. Εμένα, λέει, ήρθα και είμαι ο Μεσσίας, αλλά δεν με δέχτηκε η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Και έχω να πω προς όλους το εξής, ότι δεν θα είναι εύκολο να εντοπιστεί το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Mm-hmm. Η ανθρωπότητα, όταν ήρθε ο Χριστός, δεν τον αντελήφθηκε και τον εσταύρωσε. Πιστεύετε ότι θα αντιληφθεί τον Αντίχριστο και θα φανερωθεί και θα πει καλημέρα σας, εγώ είμαι ο Αντίχριστος? Ναι, τι ξέρουμε όμως, θα κρύβεται πολύ καλά. Το πρώτο, ο ίδιος ο Χριστός μας προμηνεί ότι λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, τον ρωτούν οι μαθητές, τι θα γίνει. Ναι. Τι θα γίνει, ρωτούν. Και εκείνος αρχίζει και τους λέει στον κατά Ματθαίον, στο 25ο που φαίνεται κεφάλαιο είναι, αρχίζει και τους λέει μερικά σημάδια το τι θα συμβεί όταν δείτε γίνει εκείνο, γίνει το άλλο, γίνει το άλλο, γίνει το άλλο, γίνει το άλλο, το παραπέρα και εκείνο, σαν πάζλ. Μέσα στο πάζλ ένα κομμάτι είναι και η εμφάνιση κάποιου ανθρώπου, ο οποίος μέσα του θα έχει όλη τη δύναμη του έως φόρου, ο οποίος μας λέει ότι θα κυβερνήσει και θα διοικήσει την ανθρωπότητα με ειρήνη. Λοιπόν, αναφέρεται αυτό λοιπόν τόσο από τους Αποστολικούς Πατέρες, αναφέρεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και ήδη
πολύ αντίχρηστη και γόναση και την εποχή του, γιατί αντίχριστος μην το παίρνει ότι είναι μόνο αντί του Χριστού, είναι και αυτός που πράττει αντίθετα από όσα λέει ο Χριστός. Δεν είναι μόνο κάποιος που έρχεται αντί, δηλαδή θα εκμεταλλευτεί το όνομα του Ιησού, αλλά και εκείνος που πράττει αντίθετα. Και μάλιστα μας δίνει ότι η εποχή εκείνη θα έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, δηλαδή για να αντιληφθούμε ποια περίοδος θα είναι αυτή, πια όχι του ερχόμου του Αντιχρίστου. Διότι ξέρετε, και στεναχωριέμαι για αυτό που γίνεται, αναμένει πολλοί κόσμος τον Αντίχριστο. Λένε και περιμένουμε τον Σωτήρα. Εμείς οι χριστιανοί αναμένουμε τον Ιησού μας. Αναμένουμε πότε θα ενωθούμε με τον Χριστό και θα πάμε στη Βασιλεία Του. Και όταν το ρώτησαν οι μαθητές, πότε θα σε ξαναδούμε Κύριε, εκεί τους είπε, θα δείτε το Ισραήλ να γίνει κράτος, είπαν και οι πατέρες, θα δείτε, θα γίνονται σεισμοί, θα γίνονται καταποντισμοί, θα γίνεται το ένα σημάδι, το άλλο σημάδι, θα γίνονται διάφορα δηλαδή. Θα είναι και πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, έτσι. Ένα από αυτά λέει, ένα από αυτά θα είναι η εμφάνιση αυτού του ανθρώπου, που θα τον αποδεχτεί η ανθρωπότητα, ενώ δεν δέχτηκε εμένα. Γερόντα, ολοκληρώστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σημάδι. Ναι. Και μάλιστα μας λέει ότι θα κρατήσει 3,5 χρόνια, όχι παραπάνω. Ναι, έχουμε και χρόνο. 3,5 χρόνια θα κρατήσει. Έχω και την αίσθηση, Δευτέρα Παρουσία. Έχω την αίσθηση ότι αφού είναι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, αυτό όλο πρέπει να καθυστερεί κι άλλο, πολύ. Δεν ξέρω. Πρέπει καταρχάς να γίνει ο ναός του Σολομώντα. Ναι. Αν δεν δούμε τον ναό του Σολομώντα, να τον δούμε, να ανεγείρεται και σημεία, να είναι έτοιμος, δεν μπορούμε να πούμε για εμφάνιση του Αντιχρίστου. Και η τελευταία μου ερώτηση, καλέ μου Γέροντα, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα πάμε και διαφημίσεις και θα έρθουμε πίσω για καταληκτικό σχόλιο μαζί με την κυρία Δημοσθένους. Σχετικά με την Κύπρο... Η οποία να τη συγχαρώ για την τοποθέτησή της. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμουν καν εγώ στο πάνελ. Νομίζω ότι ήταν τόσο τοποθετημένα άριστα όλα και με τάξη και τα λοιπά, που νομίζω ότι η παρουσία μου ήταν περιττή, ειλικρινά ήταν. Είναι... Με ικανοποίησε πλήρως είναι... η κυρία Δημοσθένου. Καθηγήτρια, ακαδημαϊκός, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, διδάσκει σε πανεπιστήμια, είναι θρησκεολόγος, ισλαμολόγος. Δηλαδή, κάθεται συχνά, έχει πολύ καλό λόγο. Έμαθα από σας, Γέροντα. Ήταν τιμή μου που ήμουν μαζί σας. Γνωριστήκαμε καλά, τώρα. Έμαθα από εσάς. Να είστε καλά. Για την Κύπρο μια τελευταία κουβέντα, Γέροντα, αν θέλετε να πείτε. Να ευχηθούμε. Η Κύπρος όπως ήταν κάποτε ελεύθερη και συνυπήρχαν μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί και ζούσαν και οι δύο κοινότητες σαν αδέλφια, να επανέλθει αυτή η αγάπη και η ειρήνη στο λαό και σε όλους τους λαούς της γης. Αυτό και την Κύπρο. Είναι μπορεί και... να θεωρηθεί προώρηση. Όχι, απλά μια κουβέντα για τον Άγιο Πορφύριο που είναι και ο αγαπημένος δικός μου Άγιος. Γιόρτασε τώρα, 2 Δεκεμβρίου. Ναι. Γιόρτασε 2 Δεκεμβρίου. Ναι. Ξέρετε, ο γέροντας δεν κάνει εντύπωση στο λαό ότι ο πατήρ Παΐσιος ζούσε την ίδια εποχή με τον πατέρα Πορφύριο. Ναι. Ο πατήρ Πορφύριος ποτέ δεν αναφέρθηκε σε τέτοια θέματα. Αντιθέτως, ο πατήρ Παΐσιος, επειδή ήταν την Καπαδοκία, τη Μικρά Ασία, μιλούσε, είχε, όπως και ο γέροντας Ιωσήφ, που ήταν από την Κύπρο, και εκείνος είχε τον πόνο μέσα του. Λοιπόν, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι έλεγαν ήταν και προφητείες. Ναι, είπε κάτι σχετικά με την αδελφοσύνη των λαών, τη συνύπαρξη των λαών, ο Άγιος Πορφύριος. Όχι. Δεν είπε κάτι. Μιλούσε πάντοτε να αγαπούμε τον Θεό και να αγαπούμε τον συνάνθρωπο. Εάν αγαπούμε τον Θεό, και μάλιστα όχι απλώς να τον αγαπούμε, αλλά να είμαστε ερωτευμένοι με τον Θεό. Τότε θα αγαπούμε και τον συνάνθρωπο και θα κάνουμε ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, ο έθνος, τη θρησκεία. Και εγώ, αν θέλετε να κλείσω και να σας αφήσω να κυρία Δημοσθένου, να έχει τον επίλογο, θέλω αυτό που είπα και στην Αγγλία φεύγοντας, εκεί στον Ελληνισμό και στους Κυπρίους, ότι να μάθουμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας για να αγαπάει και εμάς ο Θεός. Να μάθουμε να συγχωρούμε για να μας συγχωρεί και εμάς ο Θεός. Να μάθουμε να ελεούμε για να μας ελεήσει και εμάς ο Θεός την ημέρα της κρίσεως. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο το νέο έτος να είναι.
Να είστε καλά, Γέροντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα, Γέροντα. Την ευχή σας. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πίσω και θα δούμε τι μελιγενέστε. Αν θα βγάλουμε τηλέφωνα, μας παίρνει ο χρόνος ή αν θα σας δώσουμε περισσότερο χρόνο να εκφράσετε αυτά που θέλετε να πείτε. Τώρα, όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Alpha Bank, τόσο το καλύτερο. Με 10 συναλλαγές αξίας 10 ευρώ και άνω, 10 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Από την Alpha Bank. Δεν είναι η ζάχαρη. Δεν είναι η βανίλια. Ούτε το αλεύρι. Είναι το Flora με βούτυρο που κάνει τη βασιλόπιτά σας απολαυστικά βουτυρένια. Flora. Από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση. Μπείτε στο flora.com.gr και δοκιμάστε όλες τις υπέροχες συνταγές βασιλόπιτας με Flora. Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ σας προσκαλεί στην απονομή των βραβείων του Διαγωνισμού Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου 2014 και του Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκέτς επίσης 2014. Η απονομή των βραβείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι στο Θεατράκι του ΡΙΚ Ανδρέας Χριστοφίδης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Χορηγή ΟΠΑΠ Κύπρου, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Εγώ, ο πρίγκιπας. 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 Χορηγός επικοινωνίας, ΡΙΚ. Λάμι να βάλουμε το τσίλι. Να δούμε ποιο χτινόν εμπορεί να ρέξει που τα μέσα να πιαστεί. Κύριε Κωνσταντοπούλου μου, αυτό δεν παίζει στον αέρα. Ο πρόεδρος απουσιάζει. Κύριε Μαρκίδη, βασικά, καλησπέρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα μας προφητείες, μύθοι και πραγματικότητες, τελικά είναι μύθοι. Εμένα αυτό μου έμεινε. Είναι μύθοι. Μερικά κομμάτια από αυτά που έλεγαν οι γέροντες, όπως μας είπατε και εσείς, αλλά και ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ήταν για να εμψυχώσουν, δεν ξέρω και εγώ τι είδαν εκείνη την ώρα που ήθελαν να πούν μια καλή κουβέντα, όπως το έβλεπαν και όπως το ένιωθαν. Ο μύθος όμως είναι πραγματικότητα, δεν είναι παραμύθι. Μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Η λέξη μύθος. Ξαλλού έχουμε την απομυθοποίηση, την απομυθοποίηση του πραγματικού. Δεν σημαίνει, μου δίνετε τον μπαλάκι και σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί πολλοί κόσμος λέει, είναι μύθι ή δεν είναι. Δεν είναι μύθι με την έννοια του παραμύθιου, αλλά είναι μια προστασία των ανθρώπων από το να απαγοητευθούν. Ωραία. Και μια ενθύμηση ότι υπάρχουν χαμένες πατρίδες και πρέπει να τις πάρουμε. Όμως είναι η εποχή... Πριν πάμε στο καταληκτικό, μπορώ να πάρω μια τηλεφωνική γραμμή ή σας πάω τη σκέψη σας. Όχι, εσείς είστε παρουσιάσεις, να προλάβουμε να απαντήσουμε και το καταληκτικό σχόλιο να το παντρέψετε έτσι μαζί με την ερώτηση. Κύριε Χαραλαμπίδη,
Εσείς ναι. μιλάτε. Ναι. Σας είμαι ακούμε. Έτοιμος. Αλλο. Ναι, σας ακούμε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακούγα με προσοχή το πρόγραμμά σας mm-hmm. για τον Πάτερ Γέροντα. Ναι. Για την κυρία εκεί πέρα που βλέπω. Κυρία Δημοσθένη. Όλα αυτά περί προφητιών και τέλος του και τι θα, ποιος θα νικήσει. Mm-hmm. Όλα αυτά τα είπε ο ίδιος ο Κύριος για τις έσχατες μέρες. Mm-hmm. Πώς θα είναι οι καιροί mm-hmm. και μας προειδοποίησε εμείς πώς θα είμαστε που λεγόμαστε χριστιανοί. Mm-hmm. Πόσο πρέπει να προσέξουμε να έχουμε τον Χριστό mm-hmm. να γεννηθεί μέσα μας. Mm-hmm. Έρχονται Χριστούγεννα και mm-hmm. τότε η κάθε καρδιά να γίνει μια πάτνη που είναι σκοτεινή και δεν ξέρει, έχει σκοτάδι, να έρθει mm. μέσα ο Χριστός. Να τον ζητήσουν να έρθει να γεννηθεί μέσα τους mm. για να φέρει το φως και την αλήθεια όλο το για να καταλάβουν οι άνθρωποι τα λόγια του τα οποία mm. έχει πει για τις έσχατες μέρες. Διότι προειδοποίησε όλους mm. και τους μαθητές του και εμάς σήμερα, εάν διαβάζουμε τον λόγο του, πράγματι λέγει, προσέχετε λέει, στις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Και μας λέγει πώς θα έρθει. Θέλω τον κάθε Κυπρέο, τον κάθε Έλληνα, να πανταχού της γης, να πάρει μια Καινή Διαθήκη και να διαβάσει τα λόγια του Ευαγγελίου, τα λόγια των πράξεων, τα λόγια των Αποστόλων που γράψανε στον Τιμόθεο, στον Πέτρο. Όλες αυτές οι επιστολές περιγράφουν τα γεγονότα και να μην πλανόμαστε, λέει ο Χριστός, γιατί θα έρθουν πλάνοι και θα έρθουν πολλοί και να λένε εκεί είναι ο Ιησούς, εκεί είναι το ένα, εκεί είναι το άλλο. Είπε όμως ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και τότε θα έρθει το τέλος. Κύριε Χαραλαμπίδη μου, ναι, ολοκληρώστε γιατί είμαστε στο τέλος. Ναι, ναι. Έναν έθνο στο άλλο. Ναι. Το μόνο που θα πολεμήσουμε είναι να πολεμήσουμε το κακό και να δεχτούμε τον Χριστό στη ναι. ζωή μας για να γίνουμε χριστιανοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε τον Χριστό να έρθει στη ζωή ναι, μας ναι. και όταν έρθει την πρώτη φορά και θα τον γνωρίσουμε θα τον περιμένουμε για δεύτερη φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαστε τελειώσαμε. Ό,τι θέλετε θα πείτε εν κατακλείδη. Είναι περίοδος νηστείας πριν τα Χριστούγεννα και είναι όμορφο και ωραίο λίγο να κάνουμε ένα απολογισμό. Να σκεφτούμε τη δικιά μας πίστη, να νηστέψουμε λίγο το κρέας είναι βλαβερό και το γάλα, να ετοιμαστούμε για αυτή την πολύ ωραία γιορτή των Χριστουγέννων, η οποία θα μας δώσει ελπίδα και κουράγιο, παρόλο που η χώρα μας έχει φτωχοποιηθεί, αλλά και η Ευρώπη μαζί, θα μας δώσει κουράγιο αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων, να αντιμετωπίσουμε και τους αλλόθρησκους και τους διαφορετικούς και τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με έναν τρόπο αγάπης, χριστιανικό, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε ο Χριστός μπροστά στον Άννα, αν είπα κάτι κακό, μαρτύρησον περί του κακού, αλλιώς τι με δέρεις, να έχουμε καλύτερους νόμους και υλοποιήσιμες ποινές, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ασφαλής μαζί με όλους αυτούς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να δώσουμε με έναν τρόπο και τρόπο πρακτικό οικονομικής βοήθειας για τους ντόπιους. Δεν είναι, ναι. δεν είναι και ότι καλύτερο. Αυτό είναι που λέω, έχει φτωχοποιηθεί. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πατρίδα μας όχι έχει πάρα πολλούς. Έχουμε γίνει και πολύ έτσι εσχροκερδείς και δεν και ξέρω εγωιστές. Ναι. Το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι ένα μήνυμα ειρήνης, χαράς, αλλά ένα μήνυμα δικαιοσύνης. Γι' αυτό μιλώ για αλλαγή των νόμων, αλλά ταυτόχρονα και μήνυμα ελεημοσύνης και βοήθειας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, απλά έτσι να το υπογραμμίσουμε ότι δεν σημαίνει ότι μετανάστες και άνθρωποι που δουλεύουν στη χώρα μας και οι πρόσφυγες, οι νόμοι πρέπει να γίνουν για να προστατευτεί η χώρα από αυτούς, αλλά από οποιονδήποτε συμπεριλαμβανομένου και του ντόπιου λειτουργεί ενάντια σε αυτούς τους ασφαλώς, νόμους. Ασφαλώς, οι ντόπιοι ναι, όμως απλά έχουν συνηθίσει σε έναν τρόπο ζωής. Όταν έρχεται ένας Αιγύπτιος ή ένας Σαουδάραβας, ο οποίος όταν κλέψει 5 μίλα του κόβουν το χέρι και εδώ βλέπει ότι μπορεί να κλέψει μέχρι όλα τα κομπιούτερ ενός σπιτιού και όλο το λάδι που μόλις βγάλανε, γίναν κάποια περιστατικά χτες, γι' αυτό το λέω, και δεν του λέει κανείς τίποτα, ασφαλώς θα το κάνει. Άρα το μήνυμα των Χριστουγέννων δεν είναι να παραδοθούμε χωρίς. Ξέρετε, όπως λέμε, ίδια εργασία, ίδιες απολαβές, mm-hmm. το ίδιο θα πρέπει να είναι, ναι, να έρθουν στην πατρίδα μας, να τους βοηθήσουμε, να τους φιλοξενήσουμε, να εργάζονται και να πληρώνουν φόρους, αλλά πρέπει να έχουμε ίδιους νόμους, όχι να κόβουμε τα χέρια, mm-hmm. αλλά να δώσουμε ένα μήνυμα ότι εδώ είναι μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, χριστιανικό, στο οποίο μπορείτε να ζήσετε, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσετε και τους δικούς μας νόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημοσθένη.